Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφήσατε τις δουλειές σας και τα σπίτια σας και τις εργασίες σας για να έρθετε σήμερα εδώ. Γίνεται μια έκτακτη γενική συνέλευση μετά και τα τελευταία χθεσινά γεγονότα. Θα συζητήσουμε λίγο... Αναφέρσου στα χθεσινά γεγονότα. Θα συζητήσουμε λιγάκι αυτή τη στιγμή. Θα παρακαλέσω να υπάρχει λίγο ηρεμία στις συζητήσεις μας, ευγένεια και πολιτισμός, να μην ακουστούν άσχημα πράγματα, γιατί ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο, με ωραίο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και μία άκρη και να μην φτάσουμε στο σημείο, αν μιλήσουμε άσχημα, να χάσουμε ίσως το δίκαιο μας και να αναγκαστούμε να απολογούμαστε αντί να μας απολογηθούν άλλοι. Θα συζητήσουμε λοιπόν σε λιγάκι όλοι μαζί. Μετά περιμένουμε και τον κύριο Σίδερη κατά τις 10 η ώρα που έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει στο σχολείο. Να μας πει και αυτός την άποψή του και πώς μπορεί να μας βοηθήσει και τι ενέργειες έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι γονείς. Και να δούμε και τι άκρη θα βγάλουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων καλωσορίζει όλους τους γονείς που βρίσκονται σήμερα εδώ σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση. Δεν είναι ένα το θέμα, είναι πολλά επαναλαμβανόμενα περιστατικά με ξυλοδαρμό εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ μαθητών εδώ στο σχολείο της Νέας Κύου. Αλλά το ζήτημα είναι οι επίσημοι φορείς της πολιτείας να μπορέσουν να δώσουν τη λύση. Η λύση για μας είναι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και από τις άλλες και από τους άλλους φορείς της πολιτείας που μπορεί να είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς τη λύση, ούτε να την προτείνουμε εμείς. Οι δάσκαλοι καθημερινά έχουν να καταγγείλουν αρκετά πράγματα από αυτά που βιώνουν μέσα στην τάξη και στα διαλύματα. Το ίδιο και τα παιδιά μας καθημερινά, οι συζητήσεις μας περιπλέκονται γύρω από τέτοια ζητήματα. Αυτό καταλήγει να υποβαθμίζει ένα σχολείο. Εμείς το σχολείο της Νέας Κύου το θέλουμε εδώ πέρα να είναι μάχημο και δυνατό. Τα παιδιά μας να έρχονται να μαθαίνουν εδώ πέρα γράμματα και όλα τα παιδιά που χρειάζεται να φοιτήσουν σε αυτό εδώ το σχολείο να είναι καλοδεχούμενα. Έχουμε ετοιμάσει ένα έγγραφο το οποίο το απευθύνουμε από σήμερα σε όλους τους φορείς εκ νέου για να μπορέσουν να πάρουν θέση για αυτό το σοβαρό ζήτημα και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς όμως σε αυτή τη διαδικασία να πούνε και αυτοί μέσα από τα όργανα που τους εκπροσωπούν να πούνε και αυτοί τη θέση τους και πώς θα λυθεί το θέμα. Σίγουρα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο πρώτος σταθμός και γι' αυτό το λόγο συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ, ώστε να περιμένουμε τον κύριο Σίδερη που είναι ο Διευθυντής να μπορέσει να ακούσει τους γονείς και να μας πει τι μέτρα έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια για τα περιστατικά αυτά που συναντούν μέσα στο σχολείο καθημερινά οι δάσκαλοι και τα παιδιά. Θα σας διαβάσω το έγγραφο ως θέση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ό,τι χρειαστεί μετά να τα ρωτήσουμε και έχουμε και μια σειρά αιτήματα. Ξέρουμε ότι κάποια έπρεπε να είχαν γίνει χτες, αλλά κάποια μπορούν να γίνουν αύριο. Και θα δούμε με ποιο τρόπο θα συνεχίσουμε και τις κινητοποιήσεις εδώ, γιατί υπάρχει φοβερή έτσι, αναστάτωση στις οικογένειες. Και... Το θέμα μας λοιπόν σήμερα για τη Γενική Συνέλευση είναι η λήψη αναγκαίων μέτρων για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Κύου. Δυστυχώς, το έγγραφο για τα σοβαρά που συμβαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Κύου με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας πριν από περίπου 10 μέρες δεν πρόλαβε να φτάσει στα χέρια του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και χθες, 1/11, συνέβη ακόμα ένα γεγονός που είχαμε. Τραυματισμό, τέλος πάντων, χτύπημα σε εκπαιδευτικό. Όσα περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών, αλλά και απέναντι σε εκπαιδευτικούς του σχολείου, και αν έχουμε καταγράψει, από το πρώτο και όλα σπουδούν της φετινής σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνουν τα εξής. Το σχολείο εδώ είναι ειδικών συνθηκών σχολείο και θα έπρεπε να υπάρχει και μια ιδιαίτερη φροντίδα από τη μεριά των υπευθύνων, τόσο προς τη στήριξη των εκπαιδευτικών, όσο και της υπόλοιπης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο Σύλλογός μας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας σε αυτό το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά μας και δεν δεχόμαστε να κουκουλουθεί το ζήτημα για μια ακόμα χρονιά. Άλλωστε, ο Σύλλογος Γονέων έχουμε και εμείς χρέος να αγωνιστούμε για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο αυτό. Με κάθε καλή διάθεση να αγκαλιάσουμε όλα τα παιδιά και να φροντίσουμε για την πρόοδό τους, γνωρίζοντας βέβαια ότι η πρόοδος των παιδιών είναι συνάρτηση και άλλων πολλών κοινωνικών παραγόντων και όχι της δικής μας παρέμβασης μόνο. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται σε κανέναν από εμάς να μένει θεατής και να οδηγούμε στην υποβάθμιση και την εγκατάλειψη του σχολείου, που είναι κάτι το οποίο πολλοί γονείς το θέτουν σαν λύση. Εδώ ζούμε, εδώ εργαζόμαστε, εδώ θα μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Δεν δεχόμαστε να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες. Ζητάμε να πάρει η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται όλα τα αναγκαία μέτρα που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση και φυσικά θα σταματήσουν την παραπέρα υποβάθμιση του σχολείου και θα σταματήσουν και τα περιστατικά αυτά να συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Ζητάμε να τηρηθούν αυστηρά γεωγραφικά όρια κατοικίας για τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο της Νέας Κίου. Να λειτουργήσουν τα τμήματα ΖΕΠ, που είναι μια ειδική διαδικασία υποδοχής για τα παιδιά Ρωμά που αναλογούν σε αυτό το σχολείο μεγαλύτερα των δύο που λειτουργήσαν, που έχουν ξεκινήσει τώρα, εμείς λέμε τέσσερα. Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού και παιδοψυχολόγου με καθημερινή παρουσία στη σχολική μονάδα. Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη για να γίνεται καλύτερο μάθημα και να ελέγχονται καλύτερα τα πράγματα λόγω των ειδικών συνθήκων μάθησης. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω κατάλληλης συμβουλευτικής για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν. Επικοινωνία πρωτοβάθμιας σχολείου και εκπροσώπων της κοινότητας Ρωμά για την καλύτερη συνεργασία και την αποδοχή αυτών των μέτρων. Πρόσληψη σχολικού φύλακα για τη σχολική μονάδα. Συνεργασία με φορείς για άμεση ένταξη προγραμμάτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο σχολικό περιβάλλον με μουσική, θέατρο, τέχνες με στόχευση και κατάλληλο περιεχόμενο. Ενημέρωση από το σχολείο, την πρωτοβάθμια και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, τι ενέργειες έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια για την υποστήριξη της ένταξης των παιδιών Ρωμά στη σχολική κοινότητα, τι άμεσα μέτρα θα πάρουν και καταγραφή των αναγκών των οικογενειών της περιοχής εδώ από τις υπηρεσίες, ώστε να ελεγχθούν διάφορες συνθήκες και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαμονής τους και ό,τι άλλο μπορεί να επηρεάζει την φοίτηση των παιδιών. Σήμερα έχουν πάει τα παιδιά σας στο σχολείο? Τα παιδιά δεν είναι στις σχολικές αίθουσες και θα συζητήσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας. Τι ακριβώς γίνεται? Μάθαμε ότι είναι 80 παιδιά Ρωμά σε σύνολο 200 παιδιών εδώ στο σχολείο της Νέας Κίου. Τι ακριβώς ξέρω, γίνεται? Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, μήπως ακριβώς είναι και παραπάνω. Παραπάνω το ζήτημα. Τα παιδιά τα Ρωμά σε σχέση με το τέτοιο. Το ζήτημα δεν είναι για εμάς, δεν αφορά αποκλειστικά τα παιδιά Ρωμά, αφορά μια παραβατικότητα που φαίνεται ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον 2 χρόνια, στο σχολείο της Νέας Κίου και δεν γίνεται καμία μα καμία ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά τις συνεχείς οκλήσεις με έγγραφα. Υπάρχει ένας φάκελος γεμάτος με έγγραφα που έχουμε στείλει προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν έχουμε λάβει καμία μα καμία απάντηση για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και το πώς θα δημιουργηθεί μια, πώς θα λυθεί μια τέτοια κατάσταση. Τι είδους παραβατικότητα έχουμε δηλαδή, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο? Υπάρχουν συνεχή προφυλακισμοί παιδιών, τελευταία και δασκάλων. Οι συνθήκες στο να γίνει μάθημα... και χαστούκι. Εχθές είχαμε και... ξυλοδαρμούς. Και ξυλοδαρμούς. Εχθές, αν νομίζω, ήταν και από γονέα προς... το θέμα το έχουμε πει σαν Σύλλογος Γονέων, δεν είμαι εγώ στο Σύλλογο, απλά λέω σαν γονέας ότι ο Σύλλογος Γονέων έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτά που συνέβησαν και ακόμα χειρότερα επεισόδια, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Τα μέτρα είναι υπεύθυνες οι υπηρεσίες, έχουν τους τρόπους, το σχολείο της Νέας Κίου είναι υποστελεχωμένο από όλες τις, από όλους τους δασκάλους και τις λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν ζητούμε άμεσα το θέμα να λυθεί. Να λυθεί, να γίνει τι δηλαδή? Το ζήτημα των κτηριακών. Αυτό είναι θέμα των υπηρεσιών. Δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε. Τώρα. Όχι το, και το κτηριακό, αλλά και το θέμα το τι ακριβώς γίνεται μέσα στο σχολείο. Να έρθει ψυχολόγος, να είναι σε μόνιμη βάση. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Υπάρχουν όμως και τα νομικά πλαίσια και
οι λειτουργίες που δεν εφαρμόζονται και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Υπάρχουν αρκετοί καταβλισμοί γύρω από την περιοχή της Νεασκίου και αριστερά και δεξιά και μπρος και πίσω. Είναι λογικό λοιπόν αρκετά παιδιά Ρωμά να φοιτούν στο σχολείο και έτσι πρέπει να είναι, γιατί και αυτά τα παιδιά πρέπει να ενταχθούν σιγά σιγά και να αποκτήσουν μόρφωση και παιδεία. Αυτό είναι το σωστό. Είναι πάρα πολλά όμως τα παιδιά αυτή τη στιγμή στο σχολείο, αναλογικά με τον όγκο των υπόλοιπων μαθητών, και εννοείται ότι αυτά τα παιδιά, ακριβώς επειδή προέρχονται από ένα διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετική παιδεία, με διαφορετική φιλοσοφία, δυσκολεύονται αρκετά στο να ενταχθούν σε κανόνες, σε ορισμούς. Ακόμα και μαθησιακά είναι αρκετά δύσκολο για αυτά τα παιδιά να παρακολουθήσουν μία ύλη που ακόμα και τα άλλα παιδιά δυσκολεύονται να καταλάβουν. Θεωρούμε όλοι οι γονείς ότι σωστά έρχονται τα παιδιά τα Ρωμά στο σχολείο και πρέπει να έρχονται. Πρέπει να υπάρχει όμως μεγαλύτερη βοήθεια και μεγαλύτερη στήριξη για αυτά τα παιδιά. Δεν αρκούν, όπως είπαμε και πριν, δύο ΖΕΠ. Θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ παραπάνω. Δεν μπορούν να ανακλήσεις μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας για δύο ώρες και να τους κάνεις γλώσσα. Τα περισσότερα δεν τα καταλαβαίνουν. Είναι λογικό να αντιδράσουν και είναι λογικό να βαριούνται. Πρέπει λοιπόν αυτά τα παιδιά να αντιμετωπιστούν λίγο διαφορετικά, με μεγαλύτερη αγάπη, με μεγαλύτερη φροντίδα, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σιγά σιγά στο σύνολο. Και κατά αυτόν τον τρόπο όμως έρχονται κάποιες ευθύνες στους δασκάλους ότι δεν τα αγαπούν, τι ακριβώς. Όχι, όχι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι... εκπαιδευτικοί, έχουν και άλλα παιδιά να μάθουν. Σίγουρα, οι δάσκαλοι, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, όταν είναι 25 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα και τα 10 είναι Ρωμά, για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν από τα 25, τα 15 για παράδειγμα, δεν έχουν καταλάβει το μάθημα. Πώς μπορεί λοιπόν μια δασκάλα, 15 παιδιά, να τους τα εξηγήσει ένα-ένα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν. Το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην αφήνει τα παιδιά να τα στέλνουν απλά σχολείο και να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζεται να έρθει πολύ περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Χρειάζεται να έρθουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί να βοηθήσουν τα παιδιά, να βοηθήσουν τους δασκάλους στο πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά, να βοηθήσουν και εμάς τους γονείς πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη μειονότητα, αυτή την πλευρά, αν θέλετε, των Ρωμά, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ενταχθούμε, γονείς και κυρίως τα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον και αυτά θα ζήσουν αύριο. Τι αναλογία υπάρχει, τι αναλογία παιδιών Ρωμά και παιδιών μη Ρωμά? Μπορεί να κάνω και λάθος. Στο περίπου είναι γύρω στα 80 παιδιά. Στα 80. Σε σύνολο. 230. Δεν μπορεί να είναι 70 και να είναι 220. Okay. Δεν μπορώ να πάρω ακριβή θέση. Τώρα, τι σχολικό φύλακα, είχαμε ένα περιστατικό εχθές. Τι ακριβώς έγινε εχθές? Υπάρχουν αρκετά περιστατικά όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα σε παιδιά που και εκεί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί είναι παιδιά και δεν πρέπει να δείχνουμε με το δάχτυλο. Χρειάζεται λοιπόν διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί είναι ακριβώς παιδιά. Ζητάμε λοιπόν να έρθει περισσότερο προσωπικό, ζητάμε φύλακα. Πέρσι είχαμε, αλλά κάθε χρόνο είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ζητάμε τα αυτονόητα, να ζητάμε φύλαξη. Χωρίς να γίνεται κάτι. Νοσηλευτικό προσωπικό, για παράδειγμα, που φέτος δεν έχουμε, ούτε πέρσι είχαμε. Δηλαδή πρέπει να νοσεί κάποιο παιδί για να έρθει ένας νοσηλευτής, μια νοσηλεύτρια στο σχολείο. Αν δηλαδή κάποιο παιδί χτυπήσει, ποιος θα το καλύψει? Όλα αυτά επειδή είναι ειδικού σκοπού το σχολείο. Είναι ειδικού σκοπού για αυτό το λόγο, αλλά θεωρώ ότι σε όλα τα σχολεία θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη φροντίδα. Σε εμάς λίγο περισσότερο, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η μειονότητα και βέβαια πρέπει να την αγκαλιάσουμε και βέβαια πρέπει να. Αλλά όταν είναι τόσα πολλά παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ζητώ τους υπευθύνους, Δήμος, Περιφέρεια, Πρωτοβάθμια, όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι, τίποτα άλλο. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Κανένας από αυτούς δεν κάνει τη δουλειά τους σωστά. Όλο ναι, θα και τίποτα δεν γίνεται. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Και εσείς έχετε υποστεί παραβατική συμπεριφορά αρκετά χρόνια. Και όχι μόνο παραβατική συμπεριφορά. Μάθημα δεν γίνεται σωστά όπως πρέπει. Θέλω να φέρουν οποιοδήποτε τα παιδιά εδώ, πρέπει να έχουμε τους ανάλογους δασκάλους. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή έχουμε τόσα παιδιά και δεν γίνεται σωστό μάθημα. Μάλιστα. Πέρα από τη βία.